Σε έως και 24 δόσεις θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στον ΕΦΚΑ. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Πάμε στην Ηρώ Ράντου που έχει τις πληροφορίες. Ηρώ. Έτσι είναι, Ρίτσα. Ένα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο έρχεται το Σεπτέμβριο που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες ασφαλισμένους και κυρίως οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Μεταξύ των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει είναι η αύξηση των δόσεων για ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ από 12 που είναι σήμερα σε 24 και θα ωφελήσει περίπου 150.000 ασφαλισμένους. Μάλιστα, δεν θα αφορά μόνο όσους έχουν αρρύθμιστες οφειλές, αλλά και όσους έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση έως 12 δόσεις. Προβλέπει ακόμα πως η παραγραφή χρεών προς τον ΕΦΚΑ θα γίνεται στην δεκαετία και όχι στην 20ετία όπως ισχύει σήμερα. Έτσι, η πολιτεία συμμορφώνεται με τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η ρύθμιση αναμένεται να ευνοήσει πάνω από 200.000 ασφαλισμένους με οφειλές πρώτου 2011, αλλά και να ξεμπλοκάρει συντάξεις που έμεναν εκκρεμείς λόγω των μεγάλων χρεών. Τέλος, προβλέπει και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, που θα αυξήσει έτσι το διαθέσιμο εισόδημά τους. Τώρα, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ακριβώς. Η κυβέρνηση λοιπόν οδεύει στην κατάθεση δεύτερου συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση αλλά και την ακρίβεια. Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται στο τραπέζι, πέρα από τη συνέχιση της επιδότησης ρεύματος, είναι το Fuel Pass 3, ένας νέος κύκλος δηλαδή επιδότησης καυσίμων, νέα επιταγή ακρίβεια σε οικονομικά ευάλωτους, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και χορήγηση αναδρομικών σε συνταξιούχους. Όλα αυτά βέβαια θα κριθούν από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων και από την πορεία των τουριστικών εσόδων, που όμως σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2019. Για τις σχετικές ανακοινώσεις ωστόσο θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή, καθώς θα γίνουν το Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Σε ευχαριστώ, Μηρό.